Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Είμαι έτοιμος να σας παρουσιάσω έναν προορισμό που για πολλούς είναι παρεξηγημένος. Είμαι έτοιμος να σας δείξω έναν εξωτικό προορισμό που είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς τον έχετε ερωτευθεί. Phuket, Koh Samui, Phi Phi Island. Και ελάτε να περιηγηθούμε μαζί στην εξωτική Ταϊλάνδη. Η εκπομπή μας έχει ήδη ξεκινήσει και είναι όλη δική σας. Είναι ένας από τους πιο πολυπόθητους εξωτικούς προορισμούς της Ασίας. Η Ταϊλάνδη αποτελεί ένα ταξίδι ζωής και όνειρο για πολλούς από εμάς για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Σε αυτήν τη φωλιά της γης θα βρείτε μια πληθώρα από ονειρικές παραλίες, ναούς ανέγκυχτους από τον χρόνο, φεστιβάλ που ζωντανεύουν την παράδοση και ένα λαό που θα σου μάθει τα πάντα για γνωστές και άγνωστες τροπικές γωνιές της Ταϊλάνδης. Για όσους ταξιδιώτες αποζητούν ευθυνές, αλλά όχι φτηνιάρικες διακοπές, η εξωτική Ταϊλάνδη είναι ο επιγής παράδεισος. Phuket, Koh Samui, νησιά Πίπι, νησιά James Bond, Krabi, Koh Lanta. Ταξιδέψαμε στην εξωτική Ταϊλάνδη και τα είδαμε όλα. Βουτήξαμε σε παρθένες παραλίες, γευτήκαμε καλό τοπικό φαγητό, κάναμε μπάνιο με ελέφαντες, μπήκαμε μέσα σε κλουβιά με τίγρης, δοκιμάσαμε την αμαρτωλή νύχτα, παίξαμε με φωτιές και γενικά τα κάναμε όλα για να σας τα δείξουμε όλα. Η Ταϊλάνδη συνδυάζει το εξωτικό περιβάλλον με την ασφάλεια, την οικονομία και τις σύγχρονες ανέσεις που ζητά ο κάθε ταξιδιώτης. Παρά το γεγονός ότι η Ταϊλάνδη στα νησιά της κάθε χρόνο δέχεται εκατομμύρια τουρίστες, διατηρεί τη γοητεία της μέσα από την επίδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας της. Ένα είναι το σίγουρο. Στα ονειρικά νησιά της Ταϊλάνδης, σπάνια θα βρεις λόγο να μην παρατείνεις τις διακοπές σου. Ξεκινάμε λοιπόν ένα ταξίδι στο όνειρο από το μεγαλύτερο νησί της Ταϊλάνδης, το Phuket. Είναι αλήθεια πως η φύση στάθηκε γενναιόδορη στο μεγαλύτερο και πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης. Μαργαριτάρι του Νότου είναι η άλλη ονομασία του. Τυχαίο, δεν νομίζω, και μόνο τις μοναδικές παραλίες του να δεις με τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά θα καταλάβεις πολλά. Το σκηνικό σε παραπέμπει σε επίγειο παράδεισο και δεν θα χάναμε την ευκαιρία να βουτήξουμε και να τον απολαύσουμε με όλες μας αισθήσεις. Εκτιμώ ότι λίγο έως πολύ όλοι έχετε ακούσει εδώ στο Phuket για μία θρυλική παραλία. Ένα είναι το όνομά της. Patong. Και αυτή τη μοναδική παραλία, που είναι μία από τις ομορφότερες στον κόσμο και σίγουρα η πιο όμορφη εδώ στο Phuket και στην Ταϊλάνδη, ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε. Από τη μία μεριά του κόλπου, έως την άλλη μεριά.
Και εδώ μαζεύεται βεβαίως όλος ο κόσμος στο Phuket, διότι δίπλα από αυτή την παραλία και γύρω από αυτή την παραλία ξεδιπλώνεται και όλη η νυχτερινή ζωή της πόλης. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι όταν βλέπετε αυτές εδώ τις κόκκινες σημαίες, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη θάλασσα. Οι τολμηροί βέβαια μπαίνουν, αλλά σας ενημερώνω ότι είναι τόσο δυνατό το ρεύμα για να σε πάρει προς τα μέσα, που είναι οριακά επικίνδυνο ακόμα και να πηγαίνεις εκεί που πατάς. Λέει swimming here, σημαία. Πρέπει να κολυμπάς ακριβώς σε αυτήν την ευθεία, εδώ. Ούτε πιο αριστερά, ούτε πιο δεξιά. Αν πας πιο αριστερά ή πιο δεξιά, σε χάζουν έξω, κατευθείαν. Προσέξτε, όπως προχωράτε προς την πατόνγκ, στο δεξί σας χέρι, όπως τη βλέπετε, θα δείτε αυτά τα καταπληκτικά εστιατόρια, τα οποία είναι ακριβώς πάνω στο κύμα. Και είναι εξαιρετικά, διότι έχουν τα Ιλανδέζικη κουζίνα και εξαιρετικές χαμηλές τιμές, καμία σχέση με τα ακριβά εστιατόρια. Δηλαδή με 3 ευρώ τρώτε το παραδοσιακό τους πιάτο. Δηλαδή 60 ευρώ το κιλό ο αστακός. Τώρα ίσως να μην πιστεύετε, αλλά και αυτό παίρνει διαπραγμάτευση. Δηλαδή με 50 ευρώ θα φάτε ζωντανό αστακό, τον πιο φτηνό της ζωής σας. Βεβαίως υπάρχει μια μικρή διαφορά, θα σας την πω. Ο αστακός σε αυτές τις θάλασσες του Ανταμάν δεν είναι τόσο νόστιμος όσο στις δικές μας τις θάλασσες του Αιγαίου. Γιατί δεν είναι τόσο νόστιμος? Διότι πάρα πολύ απλά εδώ οι θάλασσες έχουν λιγότερο αλάτι από τις θάλασσες του Αιγαίου και γενικά της Μεσογείου. Και γι' αυτό όταν θα φάτε αστακό ή καραβίδες ή γαρίδες, να θυμάστε ότι θα είναι λίγο άνοστο. Αλλά κοιτάξτε που τρώτε. Με 100-200 πάντα, δηλαδή με 4-5 ευρώ, τρώτε δύο κανονικά πιάτα φαγητού και έχετε αυτή τη θέα. Είσαστε πάνω στο κύμα, αλλά πρέπει να περπατήσετε στην πατόνγκ, όχι με το που βγήκατε. Γεια σας, το πρώτο beach bar που βρήκατε, στην πρώτη ξαπλώς να καθίσατε. Hello. Τα παιδιά δεν αντέχω, θα κάνω μια βουτιά, δεν γίνεται. Μιλάμε, έχω περπατήσει 2 χιλιόμετρα ήδη. Και τώρα κοντάς. Ωραία είναι, πλάκα είναι. Έρχεται τίποτα καλό από πίσω μου, μήπως το βλέπετε εσείς. Αν το βλέπω εδώ, μήπως. Μας έβγαλε έξω στην ακτή. Πρέπει να το παραδεχτείτε ότι βρίσκω τις καλύτερες άκρες και για μένα και για εσάς. Κοιτάξτε τώρα. Η Ρίτσα μου φέρει κυριούλα εδώ στην πολυκόνα. Σκιά. Θέα. Και όλα αυτά μου κόστησαν το ποσό των 3 ευρώ. Εδώ και ό,τι γίνει. Στην Πατόνγκ θα βρει κάποιος δεκάδες ξενοδοχεία, μπαρ, υπαίθριες αγορές, ακόμη και εμπορικά κέντρα. Και φτάσαμε στην πολυπόθητη Πλεώρα βεβαίως, όπου όλος ο κόσμος μαζεύεται εδώ για να δείτε το Βασίλειο. Κοιτάξτε πόσο καταπληκτικές εικόνες. See you fall into tragedy.
συγκεκριμένη παραλία είναι ένα απίθανο όνειρο που πρέπει οπωσδήποτε να ζήσετε αν έρθετε στην Ταϊλάνδη. Δεν είναι αυτό που λέμε ήσυχη παραλία, αλλά έχει σίγουρα και ήσυχες γωνιές και μάλιστα πολλές. Ξεκουραζόμαστε για λίγο στο ξενοδοχείο γιατί το βράδυ θα βλέπαμε την Πατόνγκ εντελώς διαφορετικά. Ο κεντρικός δρόμος της Πατόνγκ δεν ησυχάζει ποτέ. Είναι μονίμως γεμάτος από χιλιάδες ντόπιους και τουρίστες. Όλο το πουκέ την αλήθεια θα περάσει μια βόλτα από το συγκεκριμένο δρόμο για να κάνει απλώς μια περατζάδα στα εμπορικά καταστήματα, τα εστιατόρια, τα νυχτερινά κλαμπ. Η Πατόνγκ το βράδυ κυριολεκτικά αλλάζει όψη. Πάνω ακριβώς από την παραλία στείνονται δεκάδες μαγαζάκια που πουλάνε μέχρι και κοκτέιλ στο δρόμο. Να, όπως εδώ, βλέπετε. Να, εδώ ο κύριος πίνει ένα ανάλογο. Οκ. Κοκακόλα και ουίσκι. Μια χαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθετε στο Πουκέτ και να μην κάνετε τη νυχτερινή σας βόλτα σε αυτόν τον δρόμο. Έχετε χάσει. Θα το ευχαριστηθείτε, πιστέψτε με, όσο τίποτα άλλο. Είναι σχέδια απόλαυση να περπατάτε σε αυτόν τον δρόμο. Οι εναλλαγές εντωμεταξύ είναι απίθανες. Από το κλαμπ, στο εστιατόριο, στην αγορά, όλα γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και ήχη χρώματα από παντού, έτσι. Φυσικά, νυχτερινή ζωή στο Πουκέτ δεν έχεις δει αν δεν έχεις περάσει από το πιο hot σημείο του νησιού. Bangla Road. Οι πιο τολμηροί όμως, αγαπητοί μου φίλοι, δεν μένουν ποτέ στο συγκεκριμένο δρόμο της παραλίας. Όχι. Έρχονται εδώ στην Bangla Road. Και θέλω να είσαστε προετοιμασμένοι, διότι αυτά που θα δείτε θέλω να μείνουν μεταξύ μας. Σοκ και δέος θα ακολουθήσει εντός ολίγου. Πάμε. Στο συγκεκριμένο δρόμο θέλω να έχετε ανοιχτό μυαλό, αλλά περισσότερο θέλω να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Ακούστε να δείτε. Είναι ένας δρόμος που είναι πολύ περίεργος. Εδώ τα πάντα σου κλείνουν το μάτι πονηρά και μπορείς εύκολα να πέσεις θύμα απάτης μέσα σε χρόνο δευτερολέπτων. Εδώ όλα τα κορίτσια εδώ που βλέπετε, όλες οι φίλες μας, σε καλούνε να πιεις το ποτό και σου κλείνουν πονηρά το μάτι. Σου δίνουν δηλαδή το ποτό με 75 μπατ, δηλαδή ξέρω εγώ 2-2,5 ευρώ, αλλά δεν είναι μόνο το ποτό, είναι τα πάντα εδώ πέρα. Λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε στην κόκκινη ζώνη. Θέλω όλοι να φορέσετε τις ζώνες ασφαλείας σας, να προσδεθείτε στο κάθισμα, διότι ξεκινάει καταιγισμός εικόνων. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Ο Τάσος Δούσης και οι εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικά, δύσκολους προορισμούς ή εύκολους για Ελλάδα αλλά και για Ευρώπη εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις. Μιλάμε για μια χαοτική κατάσταση. Ο δρόμος είναι γεμάτος από μπαράκια και σε κάθε σου βήμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεις τους κράχτες. Από διασκέδαση ο ταξιδιώτης βρίσκει τα πάντα. Κλαμπ με ζωντανή μουσική, μπαρ με στριπτίζ, μασάζ, καφέ. Λοιπόν, εδώ τέτοιες κοπέλες θα δείτε σε όλη τη διαδικασία του δρόμου. Okay.
Θα δείτε σε όλο τον δρόμο, είναι παντού. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, θα σας την διηγηθώ στη συνέχεια. Thank you very much, you are very kind. Thank you. Thank you. Εδώ λοιπόν, δεξιά, βλέπετε το μπαρ πίσω μου. Έχει δεκάδες κορίτσια πάνω στην μπάρα, οι οποίοι χορεύουν ασταμάτητα όλο το βράδυ. Αυτό γίνεται μέχρι τις 3 το πρωί, έτσι. Η Bangla Road θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κόλαση επί της γης. Τουλάχιστον έτσι την αναφέρουν κάποιοι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια αληθινά πρωτόγνωρη εμπειρία. Θέλετε kids, ανήθικη, προκλητική, πολύβουη. Πάντως, όπως και να τη δει κάποιος, είναι μια εμπειρία που ανάλογα με το τι ζητάς στις διακοπές σου και στη ζωή σου, θα είναι δυσάρεστη ή ευχάριστη. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει έστω και μία μικρή γεύση, αλλά πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός. Έχει δεκάδες μπαρ που έρχονται με μουσικές από παντού και σε πυροβολάνε. Έχουν δεκάδες κορίτσια πάνω στην μπάρα που χορεύουν καλώντας τους πελάτες. Έχει επίσης δεκάδες, εκατοντάδες κορίτσια που κάθονται στην μπάρα μπροστά από τα μαγαζιά. Και είτε είναι σερβιτόρες, είτε κάνουν τους πελάτες και επίσκαλουν τους πελάτες. Κοιτάξτε λίγο τώρα πίσω μου όμως, γιατί δεν επιτρέπεται να κινηματογραφούμε οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, γίνεται ο κακός χαμός. Μιλάμε για απίθανο πανηγύρι για ενήλικους βέβαια, το οποίο δεν έχει σταματημό μέχρι τις πρωινές ώρες. Γιατί πάρα πολύ απλά το Phuket έχει κάνει τον τουρισμό για έρωτα δεύτερη φύση του νησιού. Εδώ όλα αυτά που βλέπετε είναι όλα νόμιμα. Θα τις δεις. Να. Εδώ τα κορίτσια λέει, αυτά εδώ, θα σας πάσουν στο ξύλο. Φέρε εδώ. Να. Μαστίγιο. Σε αυτόν εδώ το δρόμο έχει αξία το εξής. Κάθεστε σε μία γωνία, σε ένα μπαρ που έχει καλή θέα και απλά παρατηρείτε το ποτάμι των ανθρώπων από όλα τα έθνη του κόσμου να περνάει από μπροστά σας. Όσο πιο πολύ ώρα κάθεστε, τόσο περισσότερο θα σας εκπλήσουν οι καταστάσεις και οι εικόνες. Εκτικά σε τραβάνε από την τσάντα, από το πουκάμισο να μπεις μέσα, δηλαδή δεν γλιτώνεις με τίποτα, έτσι. Με την καμία δύναμη. Άσε που μιλάμε για κόλαση. Η ώρα πλέον έχει πάει 2 τα ξημερώματα. Η κατάσταση γίνεται δύσκολη. Πολύ μεθυσμένη στον δρόμο, να. Αυτά έχω δει και πολύ χειρότερα. Πήγα και σε μαγαζιά που δεν μπορούσα να βγάλω βίντεο, όπως το Suzy One. Βάλτε με το μυαλό σας και τη φαντασία σας να δουλέψει. Δείτε τις εικόνες, πολλαπλασιάστε επί το 100 και έχετε το ρεπορτάζ μου. Στην έξοδο βεβαίως σας περιμένουν πεταλουδίτσες του έρωτα. Όπως θα το στήκει σε όλο το δρόμο. Περάσαμε. Όπως και τα περίφημα τουκ-τουκ. Με αυτές τις εικόνες και με βροχή κλείνω το ρεπορτάζ μου για αυτό το καταπληκτικό δρόμο, τον περίεργο Bangla Road, και νομίζω ότι σας έδειξα όσο το δυνατόν περισσότερες γωνίες αυτής της περιοχής. Νωρίς το επόμενο πρωί θα εγκαταλείπαμε την Πατόν και θα ταξιδέψουμε ακόμη πιο βαθιά στην ενδοχώρα του Phuket. Το Phuket σημαίνει λόφος και όχι άδικα. Το νησί είναι ορεινό κατά 70%. Θα ξεκινούσα το ρεπορτάζ στην ενδοχώρα με εντυπωσιακό τρόπο. Θα ανέβαινα στο ψηλότερο σημείο του νησιού για να δω τη θέα, αλλά και για να θαυμάσω τον περίφημο καθιστό Βούδα που φτάνει σε ύψος τα 45 μέτρα. Στο νησί της Αμαρτίας θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ μου από το μεγαλύτερο Βούδα που έχουν φτιάξει ποτέ. Εδώ. Νάτος. Αν είναι δυνατόν, εδώ που γίνονται τα χειρότερα, εδώ οι Ταϊλανδοί
φτιάξαν το μεγαλύτερο άγαλμά του, 45 μέτρα παρακαλώ. Αλλά δεν έχω έρθει μόνο για αυτό, έχω έρθει και για αυτή την υπέροχη θέα. Από αυτό εδώ το σημείο, από εδώ δηλαδή που βρίσκεται ο μεγάλος Βούδας, μπορείτε να έχετε μια πανοραμική εικόνα του Πουκέτ στις 360 μοίρες παρακαλώ. Και η θέα είναι πραγματικά ασυναγώνιστη. Όσο ανεβαίνουμε προς το άγαλμα του Βούδα, τόσο η θέα, κοιτάξτε τα δεξιά, γίνεται πιο συγκλονιστική. Πάμε. Ξέρετε, το Πουκέτ αποκαλείται και μαργαριτάρι της θάλασσας του Ανταμάν. Νομίζω ότι βλέποντας αυτή τη θέα, αυτοί που το λένε αυτό δεν έχουν και τόσο άδικο. Κάθομαι λίγα λεπτά εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Βούδα και χαζεύω τη θέα προς την παραλία Κάτα, η οποία είναι η πρώτη παραλία που συναντάς αμέσως μετά από αυτό το λόφο. Αισθάνομαι ότι αληθινά η φύση έχει πρικίσει το Πουκέτ με απίστευτη ομορφιά. Είναι φοβερό το γεγονός ότι σε κάθε γωνία του ματιού μου βλέπω θάλασσα ή πράσινο. Εδώ για κάποιο λόγο οι Ταϊλανδοί έχουν σεβαστεί το περιβάλλον και δεν έχουν φτιάξει μεγάλες υπερκατασκευές που αλλοιώνουν όλη την ομορφιά του τοπίου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον από ψηλά, όπως βλέπω το Πουκέτ, μου φαίνεται ένας όμορφος θησαυρός ο οποίος θέλει την ιδιαίτερη εξερεύνησή μας. Μετά τον εντυπωσιακό λόφο, σειρά είχε η παλιά πόλη του Πουκέτ. Είναι αλήθεια, περίμενα κάτι χωρίς προσωπικότητα, συνηθισμένος από άλλες πρωτεύουσες νησιών της Ταϊλάνδης. Όμως έπεσα έξω. Η παλιά πόλη του Πουκέτ ξεχωρίζει από την προσωπικότητα και την γραφικότητά της. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, το κέντρο της πόλης του Πουκέτ είναι εξαιρετικό. Έχει κάποια κτίρια στο downtown, έτσι όπως λέγεται η περιοχή, όπου μαρτυρούν την πλούσια ιστορία του νησιού. Κοιτάξτε τα λίγο. Να, πώς αυτό. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτά τα κτίρια μαρτυρούν την πάρα πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία του νησιού. Ξέρετε, το Πουκέτ δεν είναι ένας απλός εξωτικός προορισμός που γεννήθηκε από το πουθενά. Δηλαδή δεν είναι ένα απλά ωραίο νησί. Όχι. Υπήρχε ακριβώς στο κέντρο των εμπορικών δρόμων Πορτογάλων και Εγγλέζων. Εδώ λοιπόν το νησί είχε πλούσια εμπορική ιστορία, διότι ήταν ακριβώς στο σημείο το στρατηγικό εκείνο που επέτρεπε στους εμπόρους να το έχουν ως βάση. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος και είναι γεμάτος από τέτοια κτηριάκια, τα οποία αυτά κτηριάκια σήμερα έχουν εμπορική σημασία, καθώς πουλάνε τα πάντα, φαγητό, ποτό, ρούχα, τα οποία είναι τουλάχιστον 50% κάτω οι τιμές τους από ό,τι στις δημοφιλείς περιοχές του Πουκέτ. Μεγαλοπρεπή απικιακά αρχοντικά, χρώμα, άρωμα, μουσεία, καφέ, παζάρια, η παλιά πόλη και πρωτεύουσα του νησιού αξίζει μια επίσκεψη για μερικές ώρες χαλάρωσης. Και αφού μιλάμε για χαλάρωση, σχεδόν μεσημέρι πια, μας περίμενε μία νέα εμπειρία σε ένα περίεργο εστιατόριο. Νομίζω ότι η εξαιρετική εμπειρία στο Πουκέτ είναι ένα περίφημο εστιατόριο που λέγεται Three Monkeys, τρεις μαϊμούδες δηλαδή, το οποίο είναι κυριολεκτικά φτιαγμένο πάνω σε δέντρα, μέσα στη ζούγκλα. Κοιτάξτε, εδώ είναι το τραπέζι, εδώ είναι το δέντρο. Bunny and Tree. Το δέντρο πάει μέχρι κάτω. Έχουν στηρίξει όλο το εστιατόριο χωρίς να πειράξουν κανένα δεντράκι, ακριβώς πάνω στα δέντρα. Κοιτάξτε. Έχουν φτιάξει μια πολύ όμορφη κατασκευή, η οποία κατασκευή αυτή στηρίζεται πάνω στους κορμούς των δέντρων. Μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον ζούγκλας, να το. Είναι ειδικές εξέδρες που στέκονται πάνω σε κορμούς δέντρων. Και πίνεις τον καφέ σου, αράζεις αυτές τις εξεδρούλες και βλέπεις από κάτω
το ποταμάκι να περνάει. Παιδιά, είναι εντυπωσιακό, πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Με έχει ενθουσιάσει το γεγονός ότι όχι μόνο δεν πειράξαν τα δέντρα εδώ στο Πουκέτ, αλλά στηρίξανε όλη την κατασκευή πάνω στα δέντρα. Σεβόμενοι το περιβάλλον. Κοιτάξτε τους. Η εξέδρα και το δέντρο. Τώρα είμαι πάνω από το έδαφος, φανταστείτε 15-20 μέτρα, έτσι. Με τίποτα δεν θα έχανα την ευκαιρία να απολαύσω την πύρα μου και να κάνω ένα μικρό διάλειμμα σε αυτό το καταπληκτικό μέρος. Three Monkeys, εστιατόριο πάνω σε δέντρα, μέσα στη ζούγκλα, σε ένα κατάφυτο περιβάλλον. Οπωσδήποτε μια φοβερή εμπειρία. Μέσα όμως στην άγρια ζούγκλα, στην ενδοχώρα του Πουκέτ, υπάρχει και το βασίλειο της άγριας τίγρης. Εκεί, είναι αλήθεια, θα ζούσαμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Να μπούμε μέσα στα κλουβιά και να ζήσουμε παρέα για λίγο με αυτά τα άγρια θηρία. Τώρα ετοιμαστείτε για κάτι αληθινά παράξενο. Έχετε πάει όλοι σε ζωολογικούς κήπους. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Έχετε επισκεφθεί στη ζωή σας οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα ζωολογικό κήπο. Εδώ στο Πουκέτ λοιπόν έχουν φτιάξει έναν ζωολογικό κήπο που είναι αποκλειστικά μόνο για τίγρης. Το λένε το βασίλειο της τίγρης. Η διαφορά ποια είναι? Μία είναι εξαιρετικά απλή. Δεν κοιτάς τα ζώα έξω από τα κλουβιά, αλλά μπαίνεις μέσα στα κλουβιά μαζί με τα ζώα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι τίγρεις ακόμη και μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον παραμένουν άγρια ζώα. Μεγάλη απόδειξη το ρεπορτάζ με τη Στέλλα. Η συνεργάτιδά μου μπήκε μέσα στο κλουβί για να βιώσει την εμπειρία με ένα μικρό τιγράκι. Έχουμε έρθει στο βασίλειο με τις τίγρεις. Εγώ επέλεξα να μπω σε ένα κλουβί με μια μικρή τίγρη, η οποία είναι και λίγο παιχνιδιάρικη, όπως βλέπετε. Ένα φόβο τον έχω, μπορώ να σας πω. Αλλά νομίζω ότι είναι μοναδική εμπειρία. Τι λέτε? Με κοιτάει και την κοιτάω. Θα σκεφτώ ότι είναι ένα μικρό γατάκι παιχνιδιάρικο, γιατί αν σκεφτώ ότι είναι μια μικρή τίγρη, θα πάθω σοκ. Yeah. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που το νιάνιαρο έδειξε τα δόντια του. Ένα ματάλι. Έχω πάθει ένα σοκ και μετά το σοκ, είδατε. Για φαντάσου, σκέφτηκα να έχω την ίδια τύχη με τη μαμά του συγκεκριμένου Μπόμπυρα. Παρά όμως τις φοβίες μου και τους κινδύνους ενός τέτοιου ρεπορτάζ, το τόλμησα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα μου να μπω στη μεγάλη γάτα. Είσαι σίγουρος? Ναι, έλα να πηλεθούμε για τελευταία φορά. Αντίο! Να ξέρετε ότι σας αγαπώ όλους. Είναι, παιδιά, μια απίθανη εμπειρία. Έχω υδρώσει κυριολεκτικά, έτσι. Να είσαι μέσα σε ένα κλουβί με ένα τέτοιο θηρίο, γιατί πρέπει το περιθυρίο, έτσι. Υπάρχει μια εμπειρία. Είναι μια σπάνια εμπειρία που σου γεννά όμως, ειλικρινά σας μιλάω, ανάμεικτα συναισθήματα. Μόνο που γυρνάει να με κοιτάξει και μόνο που γυρνάει το κεφάλι προς τα εμένα, σας μιλάω για φόβο, όχι αστεία τώρα. Εδώ σου δίνουμε κάποιες βασικές οδηγίες ότι πρώτον δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακουμπήσεις την τίγρη στο λαιμό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσεις από μπροστά της. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρέπει να την αγγίξεις χωρίς την εντολή του εκπαιδευτή. Σε καμία περίπτωση. Μπήκα σε δύο διαφορετικά κλουβιά με παρέα τίγρης μέχρι 5 και 10 ετών. Η εμπειρία ήταν αληθινά μοναδική. Αυτά τα άγρια ζώα που παρακολουθείτε σίγουρα δεν είναι κατοικίδια. Είναι δολοφόνοι της φύσης, φτιαγμένα για να σκοτώνουν και είναι πάντα επικίνδυνα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες και να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Αυτά εδώ τα άγρια θηρία της φύσης δεν μπορούν να έχουν θέση μέσα σε κλουβιά και να παίζουν αυτό το ρόλο καθημερινά με τους ανθρώπους. Όχι. Αυτά τα άγρια ζώα πρέπει να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Ούτε ο ζωολογικός κήπος είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Το ότι είμαστε εμείς εδώ και παίζουμε ένα ρόλο μαζί τους, αυτό γίνεται για βιοποριστικούς λόγους του συγκεκριμένου ζωολογικού κήπου
όπως λένε τουλάχιστον εδώ οι υπεύθυνοι. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μου. Προσέξτε. Την αγγίζω και νιώθω όλο της το νευρικό σύστημα. Κοιτάξτε. Αμα! Κοιτάξτε. Και τα δόντια της κοιτάξτε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μια φοβερή εμπειρία. Όλα αυτά τα ζώα που βλέπετε προέρχονται από αιχμαλωσία, από φοβερή αιχμαλωσία, διότι έχουν χάσει από νωρίς τους γονείς τους μέσα στην άγρια ζούγκλα και τα βρίσκουν εδώ οι άνθρωποι και τα μεγαλώνουν μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο. Προσέξτε, εδώ μέσα τα μεγαλώνουν. Πολλά από αυτά δεν έχουν δει το κομμάτι της ελευθερίας και της ζούγκλας ποτέ σε όλη τους τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι η αιχμαλωσία σε αυτά τα άγρια ζώα προκαλεί πλήξη και απρόβλεπτη συμπεριφορά. Χάνουν βεβαίως μέρος του φόβου τους για τους ανθρώπους επειδή απλά ταΐζονται. Αυτή είναι η Τάστη 10 μηνών, κουκλάρα συγκλονιστική, βλέπετε. 10 μηνών είναι έτσι, φανταστείτε 2 ετών πως θα είναι. Και είναι γλυκύτατη. 6 τίγρης σε αυτόν εδώ το χώρο που βρίσκομαι. Είναι όλες από 5 μηνών και πάνω. Αυτό είναι ένα παιχνίδι τους, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου εμένα βέβαια. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα φυσικά. Ω, πλάκα κάνει βρε φίλε. Το επόμενο πρωί θα εγκατέλειπα το Πουκέτ για κάτι ακόμη πιο εξωτικό. Νησιά Πίπι. Εκεί που οι ατελείωτες λευκές παραλίες, σπηλιές με γαλαζοπράσινα νερά και τροπική βλάστηση δημιουργούν ένα τοπίο μαγευτικό και γαλήνιο. Ιδανικό για χαλάρωση αλλά και απομόνωση. Είμαι στη μαρίνα του Πουκέτ. Και από εδώ θα πάρω ένα ταχύπλο καραβάκι για να με πάει στο φοβερό και παραδεισένιο μέρος που ακούει στο όνομα Pippi Island. Τα Pippi Island, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Έχουν ένα φυσικό περιβάλλον και κάτι γαλαζοπράσινες θάλασσες να τις πιεις στο ποτήρι. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να τα δω όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αυτό εδώ θα πάμε στα Pippi Island σε περίπου 45 λεπτά. Τα νησιά Πίπι απέχουν μόλις 2 ώρες από το Πουκέτ. Λιγότερο ή περισσότερο πάντα φυσικά ανάλογα με το ταχύπλο που θα σε μεταφέρει στα νησιά. Το σύμπλεγμα των νησιών Πίπι είναι στη θάλασσα του Ανταμάν και αποτελούν μέρος των 130 νησιών που περιλαμβάνονται στην επαρχία Κράμπι. Πού σας φέρνω! Πού σας φέρνω! Το σκαφάκι θα μας άφηνε στο μεγαλύτερο νησί του συγκροτήματος, το Pippi Don. Είναι περιττό να σας πω ότι μόλις φτάσαμε στα Pippi και η εικόνα είναι εξαιρετική. Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνουμε και αυτή είναι η παραλία του. Λοιπόν, και τώρα δείτε και κλάψτε ποιο είναι το ξενοδοχείο που θα μείνω. Καλά και καλά ρε Στέλλα, καλά και καλά. Εδώ θα με βρίσκεις, κάθε μέρα, εδώ. Ναι. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Ο Τάσος Δούσης και οι εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικά, δύσκολους προορισμούς ή εύκολους για Ελλάδα αλλά και για Ευρώπη εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις.
Δεν κρατιέμαι να σας δείξω πού ακριβώς βρίσκομαι. Όπως το βλέπετε είναι, παιδιά, είμαι κυριολεκτικά στον παράδεισο. Αυτά είναι τα Pippi Island. Αυτό είναι το ξενοδοχείο που μένω. Περπατάω στην παραλία, η οποία είναι χρυσαφένια. Κοιτάξτε λίγο τα νερά, πράσινα. Πράσινα από το χρώμα των δέντρων, τα οποία φτάνουν βεβαίως μέχρι τη θάλασσα, έτσι. Πώς φαίνεται? Καταπληκτικά. Είναι μια μαγεία. Είναι καλύτερα από ό,τι τα περίμενες ή όχι? Πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενες. Θα έλεγα εγώ, αλλά δεν με ακούς. Τεράστιο λάθος κάνουν όσοι έρχονται στα Pippi Island μόνο για βόλτα. Δηλαδή, μένουν στα Phuket και έρχονται εδώ με το καραβάκι με ρίσες συνδρομές. Οπωσδήποτε πρέπει να ζήσεις στιγμές σε αυτόν τον φοβερό παράδεισο. Κοιτάξτε εδώ τον τύπο, παιδιά, που έχει αράξει. Και μην φανταστείτε ότι είναι ακριβά, καμία σχέση. Τα ξενοδοχεία τέτοιου είδους έχουν τα δωμάτια από 80 μέχρι και 120 ευρώ, τα απλά δωμάτια. Τα bungalows, τα οποία είναι πάνω στη θάλασσα, έχουν βεβαίως ακριβότερα. Αλλά μιλάμε για βατέστιμες, όχι εξωπραγματικές. Τώρα να έχεις ένα σπίτι, προσέξτε, εδώ, κοιτάξτε λίγο, και να ξυπνάς το πρωί και να βουτάς εδώ. Ό,τι και να σας πω, νομίζω ότι είναι εκτός περιγραφής. Κοιτάξτε τι ωραία αυτά παραδοσιακά. Έφυγα από το ξενοδοχείο και κάνω έτσι βόλτα στην παραλία. Τοπικό στοιχείο. Παραδοσιακά εστιατόρια. Πάτα. Και από εδώ νοικιάζεις και βαρκάκια αν θέλεις. Για snorkeling, για να πας σε άλλα νησάκια γύρω γύρω, να δεις άλλες παραλίες. Αχ, τι όμορφα που είναι εδώ, Στελά. Κοίτα λίγο. Είναι παραδοσιακό όλο, ναι. Δηλαδή πως 9-10 ευρώ. 10 ευρώ. Πλάκα κάνεις. Βαστακός τώρα 10 ευρώ. Κουρασίτα. Θες να κάνεις μια βουτιά, ε? Μια βουτιά κι εγώ, το έρμο. Το έρμο, το κακόμυρο. Τι ώρα ξύπνησες σήμερα? Ξύπνησα 3. Εντάξει, άντε, επειδή είσαι εσύ, θα μου διαβητήσω. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ να είσαι ταξιδιωμένος. Να πάρεις το κορίτσι σου, να πάρεις τα αγόρια σου και να έρθει. Ωραία δεν είναι? Το προτείνεις ανεπιφύλακτα? Το προτείνω ανεπιφύλακτα, το λέει η Στέλλα Μιχαλέα. Εδώ να κάνετε το μήνα του μέλητος. Είδα μια ταμπέλα που έλεγε ότι δεν είμαστε σε ζώνη τσουνάμι. Ναι. Και εγώ ρώτησα εάν τα σπιτάκια αυτά που έχουν τα πράγματά μας μέσα χαλάνε σε περίπτωση που έρθει τσουνάμι. Σε περίπτωση θέλαμε που έρθει τσουνάμι, δεν χαλάνε μόνο τα πράγματα, πεθαίνουν και άνθρωποι συνήθως. Το περάσει τα πουκέτα, έγινε χαμός. Σε περίπτωση λέω που γλιτώσουμε. Δεν σώζονται τα πράγματα, αγάπη μου. Θα τα πάρει ο ωκεανός, θα τα βρεις μέσα 20 χιλιόμετρα στη θάλασσα. Αποζημίωση. Ξαναχείο. Αποζημίωση, ναι. Αυτό περιμένεις εσύ, δηλαδή. Όχι να σωθούμε, να πάρουμε αποζημίωση. Χρώματά μου. Τι αξία έχουνε, μωρέ, τα πράγματα αυτές και αποζημίωση? Τι αξία έχουνε? Τα σορτσάκια, δηλαδή. Ε, τι, για πες μας. Ή οι φουστίτσες που δεν φαίνονται καθόλου από πουθενά. Γι' αυτό έχουν αξία. Α, καλά. Τρελαίνομαι γιατί είναι τόσο μεγάλη η παραλία που οι τουρίστες χάνονται, κοιτάξτε. Ένας εδώ και ένας στην άλλη άκρη. Δεν υπάρχει συνοστισμός κανένας. Και τώρα έφτασε τη στιγμή της αλήθειας. Μπαίνω στη θάλασσα. Πίστευτο, απίθανο, καταπληκτικό Pippi Island
ένας παράδεισος πάνω στη γη, μόλις 45 λεπτά με το speedboat από τα Πουκέτ. Μπανιό. Πες μας, έλα, πας μόνο εκεί πατώνεις. Πάω μόνο εκεί πατώνεις. Όντως. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις μπανιό. Όχι. Από πού κατέβηκες. Τα βουνά. Δεν ξέρω μπανιό. Δεν σου έμαθε η μαμάκα σου, ο μπαμπάκας σου μπανιό όταν ήσουν μικρό, 5 χρονών. Δεν ξέρω μπανιό. Και πας μόνο μέχρι εκεί πατώνεις. Κυρίες και κύριοι, πρώτες εικόνες από τα Phi Phi Island και νομίζω ότι σας έχουμε αποζημιώσει 100% για την αναμονή για αυτόν τον προορισμό τον υπέροχο. Και έχω να σας δείξω ακόμα χιλιάδες. Η έκπληξη ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μας. Τα ήσυχα και γραφικά τοπία με την εντυπωσιακή φύση σε πρώτο πλάνο προσφέρουν τις πιο χαλαρές και νοχελικές διακοπές που μπορεί κανείς να ονειρευτεί. Η φήμη των νησιών εκτοξεύτηκε μετά την ταινία The Beach που γυρίστηκε στον κόλπο Maya Bay στο νησί Phi Phi. Μετά την προβολή της ταινίας με τον DiCaprio, οι μετοχές των νησιών ανέβηκαν καθώς χιλιάδες τουρίστες ήθελαν να πάρουν γεύση του τελευταίου παράδεισου στη γη. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι είχα σκοπό να δω τον Maya Bay από κοντά και να έχω την εμπειρία μιας βουτιάς σε ένα παραδεισένιο μέρος. Όντως, την επόμενη μέρα, νωρίς το πρωί, νοικιάσαμε μια ξύλινη βάρκα με ένα καπετάνιο για οδηγό και ξεκινήσαμε την εξερεύνηση. Ξεκινάει η εξερεύνησή μας στα Phi Phi Island. Ξεκινώντας την περιήγηση, μείναμε έκπληκτοι με την ομορφιά του τοπίου. Ανακαλύπταμε συνεχώς ένα καινούριο κόσμο εκτός κάθε περιγραφής. Λοιπόν, και τώρα ετοιμαστείτε πραγματικά για μια φοβερή εικόνα. Νάτι. Αυτό που μόλις τώρα βλέπετε και θα δείτε και πιο αναλυτικά είναι τα περίφημα Phi Phi Lake. Εδώ, ξέρετε, γυρίστηκε η ταινία The Beach με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στην παραλία Maya Bay. Κοιτάξτε πόσο εκπληκτική είναι αυτή η βράχη μέσα στη θάλασσα. Σας μιλάω ειλικρινά για σπάνια ομορφιά, για ομορφιά που δεν συναντάς πολύ εύκολα. Είναι σαν να έχουν φυτρώσει κυριολεκτικά οι βράχοι μέσα στη θάλασσα. Σε προβάλλουν και είναι τόσο ευευθετική και τόσο όμορφη. Κοιτάξτε. Αυτή ακριβώς είναι η εξωπραγματική ομορφιά των Phi Phi Island. Αυτή η παράξενη βράχη που είναι σαν τα δόντια δράκου μέσα στο σύμπλεγμα του πελάγους εδώ στην περιοχή των Ανταμάν είναι αυτό που ξεχωρίζει στην περιοχή της Ταϊλάνδης. Είναι αλήθεια ότι τα 45 λεπτά με τίποτα δεν φτάνουν για μια σοβαρή περιήγηση στον επίγειο παράδεισο της Ταϊλάνδης. Στο επόμενο δεύτερο αφιερώμά μας για την εξωτική Ταϊλάνδη θα συνεχίσουμε να σας ταξιδεύουμε στα Phi Phi, θα σας παρουσιάσουμε το νησί του James Bond και θα ξεκινήσουμε ένα φοβερό αφιέρωμα στο επιβλητικό Koh Samui, το Krabi και τα Κολάντα. Μέχρι τις επόμενες εικόνες να είστε όλοι καλά. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Μπορείς να αφήσεις λίγο το Instagram και να ασχοληθούμε λίγο με την εκπομπή.
Σε ενδιαφέρει ή όχι? Ε? Ναι. Σε ενδιαφέρει ή όχι? Πολύ. Α, ωραία. Για μας δουλεύω. Ολημερής και ολυνυχτή. Too hot. Στένεσαι. Καίγομαι. Σε λίγο θα κολυμπήσεις. Έχω μια εσωτερική έξαρση. Μην κοροϊδεύεις τα on μου, ειλικρινά σου μιλάω, Στέλλα, θα έχουμε πρόβλημα. Σταμάτα να κοροϊδεύεις τα on και σταμάτα να τραβάς φωτογραφίες για το Instagram, δηλαδή έλεος πια. Δεν το θεωρώ και τόσο πετυχημένο. Με πιάνεις τη μύγη σου. Αφού δεν μπορώ αυτά τα παιδιά μου. Γιατί? Γιατί μου πίνει νερό.